Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Γιάννη Γιάννη εδώ στο Ιόνιον TV. Στην υπέροχη αυλή μας εδώ στο Βάρα, πάντα κάτω από άγριο βλέμμα του Βάρη. Σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή καταπληκτική, πάρα πολύ νόστιμη και πολύ γρήγορη. Όμως για να κάνουμε μια τέτοια συνταγή χρειαζόμαστε μια φανταστική καλεσμένη. Μια καλεσμένη που υπάρχει βέβαια, είναι καταπληκτικός τύπος και είναι εδώ, δίπλα μας. Μαρία, έλα. Μαρία Αρμουλίδη, η τελάλισσα του Πατρινού Καναβαλιού. Όχι τελάλισσα, αγάπη μου, τελάλης. Πάμε πάλι, για ξαναπες το σωστά. Λοιπόν, η Μαρία Αρμουλίδη, η τελάλισσα του Πατρινού Καναβαλιού. Α, λοιπόν, η τελάλισσα, Γιώργο μου, η τελάλισσα. Η τελάλισσα, βλέπω το σωστά. Και έχω και ένα μικρό προβληματάκι. Τι προβληματάκι? Δεν έχω τάπερ. Δεν έχει τάπερ. Ναι. Θα σου πάρουμε μια σειρά φοβερή εδώ από μάνα, θα σου πάρουμε εδώ, θα σου πάρουμε εδώ, θα σου πάρουμε ένα αυτοκόλλητο θάνο και θα κάνεις τις βόλτες. Ωραία, άρα ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Μαρία, σήμερα τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα μαγειρέψουμε, Μαρία. Α, ναι, θα μαγειρέψουμε, θα ακούσουμε μουσική. Δεν μας έχεις φέρει συντηρή τους δίσκους, έφερα τους δικούς μου. Αλλά συνόλως, όποιον έχω καλέσει συνήθως, δεν μου φέρει τους δίσκους, δεν ξέρω γιατί, μου κρύβει το μουσικό του γούστο. Έχω ένα λίγο. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κεφτεδάκια, αυτό ακριβώς, κεφτεδάκια γεμιστά με καπνιστή μοτσαρέλα. Έχω μια παραλλαγή, γιατί μας αρέσουν και οι παραλλαγές. Θα φτιάξουμε ένα πέστο λιαστής ντομάτας, για να δώσουμε τη σπιτάδα και το πικάντικο. Θα κάνουμε ένα γιαούρτι. Ένα γιαούρτι. Θα κάνουμε ένα γιαούρτι. Με δυόσμο. Ναι, μίλησε μου για το γιαούρτι, μίλησε μου. Το γιαούρτι θα το δεν κάνω. Αχ! Λίγο ψιλοπικάντικο το πέστο της ντομάτας, θα το σβήσουμε με το γιαουρτάκι. Υπέροχο. Ωραία, το γιαούρτι θα είναι πολύ απλό, θα βάλουμε και λίγο δυόσμο και μπορεί να μάθει και κάτι άλλο στην πορεία, έτσι αλλιώς στην μαγειρική να είναι αυτοσυνδυασμός. Λοιπόν, εδώ παίζουμε μουσική. Μαγειρεύουμε και συμμετέχουμε σε όλη την εκπομπή, γιατί είναι. Δεν τα κάνω όλα μόνος μου. Όχι βέβαια, ήθελα να κάνω δουλίτσα. Θα σηκώσω μανίκια, μην αγγλέψεις τώρα έτσι. Θα σηκώσω μανίκια, θα σηκώσω μανίκια. Βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τώρα, φτιάχνουμε τον κυμά, το μείγμα δηλαδή. Τέλεια, να πάω με το κόκκινο νύχτι, να γίνουν κόκκινη σάρτα και φτεβάλια. Λοιπόν, Μαρία, από εδώ, από κάτω σου δω, αυτό το ωραίο σκέλος που είναι η μπασίνα. Εγώ πρέπει να δώσω τη μουσική παράλληλα. Άλλο παντάκι έχουμε να πάρω και από εδώ. Αυτό και από εκεί. Ναι, δύο χεράκια έχω. Λοιπόν, τώρα με τα δύο χεράκια θα δώσει και τα δάκια. Τέλεια. Το όνειρό μου. Και το ζω μαζί σου. Λοιπόν, θέλω να σου θυμίσω ότι η εκπομπή είναι στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Λοιπόν, να συνεχίσω να παίζουμε μουσική. Λοιπόν, Μαρία. Εμένα μου είπαν ότι η εκπομπή είναι σοβαρή και με χιούμορ. Ακριβώς όπως εγώ. Γι' αυτό σε καλέσαμε άλλωστε. Πρώτο κομμάτι ακούσαμε διάφανα κρίνα. Ακούγα και εγώ διάφανα κρίνα. Στα 18 μου, πριν 5-6 χρόνια δηλαδή. Τώρα, πρόσφατα, ναι. Αυτός ο δίσκος, εμένα προσωπικά με έχει σημαδέψει. Μπορεί να τον ακούω ασταμάτητο όλη την ημέρα και τον ακούω ασταμάτητο όλη την ημέρα. Είναι ο γύρος της ημέρας σε 80 κόσμους. Είναι ορχιστρικός δίσκος. Είναι καταπληκτικός. Και μου θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη συνταγή. The Pink Panther Theme. Κάτσε να περάσω εγώ από εδώ. Να σταυρώσουμε. Με τον κυμά, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε τη συνταγή. Κεφτεδάκια, ξέρεις να φτιάχνεις. Αλίμονο, δεν ξέρω να φτιάχνω κεφτεδάκια. Και οι περισσότεροι που έχω καλέσει εδώ ήσασταν πρόκοποι. Δεν έχει δαθεί. Αυτό δεν ισχύει για μένα. Αγαπάτε το ωραίο φαγητό, βέβαια. Φαίνεται άλλωστε. Both ways, σε όλους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα βάλουμε τον κυμά, θα τουμπάρουμε το ωραίο μας κρεμμυδάκι. Ωραία, ας το τουμπάρω λοιπόν. Θα τουμπάρουμε το ωραίο μας κρεμμυδάκι, και θα βάλω εγώ τη μουσική. Ταρα. Ναι, γιατί χωρίς μουσική δεν τουμπάρετε το κρεμμυδάκι. Χωρίς μουσική γενικώς δεν γίνεται πολλές βουλίτσες. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο λαδάκι να βοηθήσουμε το μείγμα, λίγο όμως. Λίγο για να ξεκινήσουμε να το ανακατεύουμε. Ναι, μην παχύνουμε κιόλας. Καταπληκτικά. Θα βάλουμε λίγο θυμάρι και τώρα θέλω να σε. Πώς το λένε? Να με. Πρέπει να σε βοηθήσω, να σου κόψω κάτι. Ναι, εδώ να πάρω να βάλω. Ναι, θα βάλεις το θυμαράκι μας. Κάτσε γιατί με το γαντάκι δεν πολύ βολεύει.
καταπληκτικά. Τα καταφέραμε. Να βάλουμε λίγο ακόμα. Θα το κάνουμε λίγο μπουρλό, το πάμε. Εντάξει, όχι, ας μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να σε βοηθήσω να σου κόψω λίγο. Α, ναι, αυτό θα το κόψεις εσύ. Λοιπόν, πρέπει να σου κόψω, να σου ψιλοκόψω λίγο δυόσμο. Θα βάλουμε και λίγο γαλατάκι μέσα να φρατέψει. Να το βάλω το γαλατάκι ήδη. Ναι, λίγο. Λίγο όταν λες. Ένα, δύο, τρία. Και τέσσερα πέντε. Τέσσερα, πέντε, έξι. Είσαι καλά εκεί. Λοιπόν, θα πήραμε το δυόσμο μας, το βάζουμε αυτό μέσα. Ο δυόσμος είναι καταπληκτικός. Πάμε. Θέλω να βάλω και λίγο ακόμα. Εγώ θέλω. Ωραία. Βάλει λίγο λαδάκι, πάμε λίγο να το... Να βάλω και άλλο λαδάκι. Λίγο ακόμα. Άντε, να βάλω, άντε. Κοίτα, εγώ βάζω και λίγο μουστάρδα μέσα, αλλά το μαγικό χέρι... Έπεσε λίγο παραπάνω δεν λαδάκι, πειράζει. Οπότε... Δεν πειράζει, γι' αυτό έχουμε και τη φρυγανίτσα, για να αντισταθμίσουμε την υγρασία μας. Ωραία, ξεκινάω καταπληκτικά εγώ. Χέρι, καταπληκτικά. Όλα πάμε. Δώσε δύναμη. Κάτσε, ξεκινάω απαλά και μετά θα δώσω δύναμη. Σου ξαναθυμίζω ότι είναι 6 ώρα το απόγευμα η εκπομπή. Τώρα μας. Με αδικείς. Αυτό να κοπεί παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πω και κάτι άλλο. Η Μαρία είχε την ιδέα να ξεκινήσουμε μαγειρικές εκπομπές εδώ στον Πάρα. Α, το ομολογείς λοιπόν. Το ομολογώ, αλλά επειδή είμαι πανούργος, την έβγαλα έξω από αυτό το σχέδιο. Μου έκλεψε την ιδέα. Πήγα μόνος μου στο Ionian TV και ζήτησα μια εκπομπή. Είμαι πανούργος, το ξέρω, ποτέ, το παραδέχομαι. Ποτέ δεν είναι αργά να στην πάρω πίσω όμως. Για να δούμε. Λοιπόν. Λοιπόν, θα βάλουμε φρυγανίτσα, τι λες. Εγώ λέω να βάλουμε λίγο. Α, μα κολλάει αυτό. Ναι, και τα χεράκια μου εμένα. Εσύ, άστε, τα χεράκια σου μια χαρά είσαι. Κάτσε να βγάλω εγώ το γαντάκι. Πάρα πολύ ωραία. Και να βάλω πιπεράκι. Βάλε. Το αγαπώ. Ποιος δεν αγαπάει το πιπέρι. Μπόλικο. Λοιπόν. Ναι, έτσι, συνέχισε. Αλατάκι μη βάλεις πολύ. Αλατάκι θα βάλω. Κάνει κατακράτηση. Να περνάμε και μηνύματα. Εγώ ξεκίνησα η πρώτη εκπομπή. Ήταν διατροφής. Η πρώτη εκπομπή, λίγο λαδάκι ακόμα θα βάλουμε. Άντε, βάλε. Εδώ για να το δώσουμε. Μαρία, μαγειρεύεις στο σπίτι. Φυσικά και μαγειρεύω. Έχω και δύο παιδιά. Πώς μεγαλώσαν αυτά τα παιδιά. Καταπληκτικά από ό,τι τα έκανα, στα 13. Άστα, πού να στα λέω. Μ' αρέσει που κάνουμε εκπομπές για να σας κάνω κομπλιμέντα. Βέβαια. Λοιπόν, τι άλλο μας λείπει τώρα και δεν έχουμε βάλει. Να μην βάλουμε λίγο σκορδάκι. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε το σκορδάκι το παραδοσιακό. Έχω πάρει με... παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Το φρέσκο. Έχουμε εδώ μια πολύ ωραία πάστα μαύρου σκόρδου που είναι. Δίνει ένα άλλο προφίλ γεύσης. Δίνει λίγο πιο. Να βοηθήσω. Ναι, βοήθησε. Καταπληκτικά. Είναι έτσι μια. Μια γλυκάδα. Μυρίζει τέλεια. Ναι, όντως μυρίζει τέλεια. Μυρίζει φανταστικά. Πώς μυρίζει? Μυρίζει φανταστικά, σαν πάρα εμένα που λέγαμε πριν ότι είμαι φανταστική. Εγώ πρέπει να διαλέξω κι άλλη μουσική. Ναι. Πώς θα πάμε εκεί? Εδώ τέλεια, εξαιρετικά. Τέλεια, καταπληκτικά. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, Μαρία μας? Το επόμενο βήμα. Φρυγανίτσα θα βάλουμε, τι αποφάσισες? Βάλε λίγο. Βάλε λίγο. Ναι, δώσε μου ένα λεπτάκι. Και μετά προσγείωσε το μέσα στο αλευράκι μας, εδώ που έχουμε κοσκινήσει. Έχει κοσκινήσει υπέροχα για μας το μαγικό χέρι. Το μαγικό μας χέρι. Αφού όμως βάλω μέσα και την καπνιστή μοτσαρέλα. Τώρα γιατί με κάρφωσα, δεν ξέχασα τη συνταγή. Θα τα πλάσουμε. Για να φανεί ότι εγώ αξίζω την εκπομπή. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Θα μας πει και το μαγικό χέρι στο τέλος. Έτσι συμπληρώνει η αυτά. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, σχεδόν. Ας βάλουμε λοιπόν και λίγη φρυγανίτσα. Λίγη φρυγανίτσα όμως. Επιτέλους, ήρθε και μια νοικοκυρά εδώ να μαγειρέψει. Εμάς σας παρακαλώ. Επίσης, Μαρία, ένα ιστορικό δεδομένο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, να επισημάνουμε και να το μάθει και ο κόσμος είναι ότι είσαι η πρώτη τελάλης, γι' αυτό σε έλεγα τελάλησα, γιατί δεν ξέρω πώς είναι, πώς κλείνεται. Είμαι η πρώτη γυναίκα τελάλης. Στην ιστορία του Πατρινού Καρναβαλιού. Στην ιστορία του Πατρινού Καρναβαλιού, γι' αυτό θα ακούσουμε σπίτι μου, σπιτάκι μου, Νανά Μούσχουρη, άσχετο. Εξαιρετικά. Νανά Μούσχουρη, αγαπημένη.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πανέτοιμοι. Εγώ είμαστε στο σπίτι μου, έχω και μια συνήθεια που νομίζω ότι εδώ δεν θα μπορέσω να την κάνω πράξη. Πάντα παίρνω, κάνω έτσι και δοκιμάζω τον κοιμά ομό. Και δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όλες οι νοικοκυρίες άλλωστε δοκιμάζουν τα φαγητά. Άντε να το κάνω. Εκτός από γιατί κοτόπουλο, ας πούμε. Θέλουμε να είναι αληθινό εδώ το πράγμα. Παρόλο που σου είπα μην βάζεις αλατάκι, θέλει λίγο. Ναι, το αλατάκι μόλις θα τηγανίσουμε θα εμφανιστεί. Εντάξει, λοιπόν, να ξεκινήσω. Και θα βάλουμε και τη μοτσαρέλα μέσα, η οποία είναι καπνιστή και έχει ένα λόγο. Έτσι έχει το αλατάκι της. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε, θα παίρνουμε στα χέρια μας. Μέγεθος, αυτό καλό είναι. Ένα που να έχουμε αρκετά μέσα στο τάπερ. Ναι. Και ένα που μπορείς να το πιάσεις με το στόμα, γιατί το κεφτεδάκι έχει αυτή την ιδιότητα, είναι ένας ωραίος μεζές. Ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε, αυτό καλό φαίνεται ή θα το δες πιο μικρό. Νομίζω με ένα κομματάκι μέσα μοτσαρέλα, θα είμαστε καταπληκτικά. Λοιπόν, παίρνουμε το κομματάκι, το βάζουμε. Ζουμπάμε. Τι σ' αρέσει, Μαρία, να μαγειρεύεις στο σπίτι? Τα πάντα. Τώρα γίνεται συγκεκριμένη, δεν γίνεται τα πάντα. Να γίνω συγκεκριμένη. Αυτή η ερώτηση είναι. Θέλει συγκεκριμένη απάντηση. Κοίταξε να δεις. Μ' αρέσουν όλα τα φαγητά και τα τρώω άλλωστε. Γενικά, μαγειρεύοντας για τους άλλους, έτσι δίνω αγάπη. Οπότε, ό,τι και να φτιάξω, το φτιάχνω με αγάπη. Λατρεύω τη μελιτζάνα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μελιτζάνα σε αυτό. Σε όποια μορφή. Σε μια επόμενη θα φτιάξουμε μελιτζάνο σαλάτα, φοβερή, καπνιστή. Λοιπόν, κοίτα, σε παρακαλώ, θέλω να δούμε το κεφτεδάκι. Είναι πέρλα. Μιλάμε για πέρλα, όχι. Είναι πέρλα και κανονικά αυτό έπρεπε να το βάλουμε στο χρηματοδοτικό. Το κεφτεδάκι. Θα βάλουμε το θα επόμενο. Θα το τηγανίσουμε και θα το βάλουμε στο χρηματοδοτικό. Βήθησε το να φτιάξουμε 4-5 μεζέδες εδώ, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς πίσω από τις κάμερες οι οποίοι περιμένουν. Βέβαια, χαμός. Καραδοκούν. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Συνέχισε πάρα πολύ ωραία. Και ποιο φαγητό μισείς, Μαρία? Ποιο φαγητό μισώ? Δεν μας είπες βέβαια ποιο. Μας είπες αγαπημένο υλικό, δεν μας είπες ποιο φαγητό. Το αγαπημένο αγαπάς. Μου φαγητό είναι τα σουβλάκια. Η αλήθεια είναι. Όχι τα σουβλάκια που λένε στην Αθήνα, οι πίτες με τα σουβλάκια, τα σουβλάκια, τα καλαμάκια. Τέλειο. Και ο μουσακάς μετά. Επίσης μου αρέσουν όλα τα όσπρια. Γενικώς από ό,τι βλέπεις, ζωή να έχω. Ζωή να έχουμε. Μας αρέσει το φαγητό. Μας αρέσει. Υγεία είναι αυτό. Και μου αρέσει και το φαγητό του μπάρα επίσης πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσείς, είστε πάρα πολύ όμορφοι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ωραία μάτια, καταπληκτικά τεστεδάκια. Συνεχίστε. Καταπληκτικά όλα. Καλά το πάτε. Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία. Ναι. Το κεστεδάκι οδεύει. Έχουμε 2-3 ώρες γύρισμα ακόμα. Καταπληκτική Μαρία Γουρίδη, γρήγορη σφαίρα. Σφεντόνα. Σφαίρα, δηλαδή κανονικά έπρεπε να ήσουν μάγειρα στο στρατό. Δεν ξέρω, ή σε κάποιο. Πού μαγειρεύουν για πολλοί κόσμο. Παιδί μου, challenge, πόσα κεφτεδάκια κάνεις στο λεπτό. Πραγματικά σε χειροκροτώ. Και τι κεφτεδάκια, έτσι. Ίδιο μέγεθος, λες και είσαι μηχάνημα. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό στην κουζίνα μας, να έχουμε ένα χέρι, ας πούμε, λογικό. Να το μαγικό χέρι, έλα μαγικό χέρι, που είσαι και λογικό χέρι. Βύθισέ τα στο λάδι. Και τώρα προχωράμε μουσικά. Θα το κάνουμε όπως το κάνει και ο Φράνκ Σινάτρα, My Way. Κούκλος ο Φράνκ εδώ. Εδώ. Λοιπόν, θα ακούσουμε το My Way. Και τώρα εσύ μπορείς να έρθεις από εδώ και εγώ να κάνω το πέστο. Ωραία. Που λέγει και του λέει αρπί, πέστο με ένα φιλί. Πέστο με ένα φιλί. Υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πέστο λιαστής ντομάτας. Τα χρησιμοποιούμε φυσικά λιαστή ντομάτα. Μου αρέσει πάρα πολύ η λιαστή ντομάτα, δεν ξέρω τι άποψη έχεις. Υπάρχουν και κάποια ανώμαλοι. Τέλεια. Μυρίζει καταπληκτικά η λιαστή ντομάτα, είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν, κατά βάση είναι ελληνικό. Μας έρχεται από διάφορα. Το έβαλα όλο. Τέλεια. Κοιτάξει κάποιο. Λοιπόν, όχι, να μην είναι να φάμε. Η λογική του πέστο είναι ότι βάζουμε. Πώς είναι το πέστο βασιλικού? Έχει, ας πούμε, το υλικό που κάνουμε το. Το πέστο βασιλικού βάζουμε βασιλικό. Χρησιμοποιούμε ένα τυρί σκληρό, σκόρδο. Εδώ σήμερα
Ξέρω γιατί γελάς. Κι εγώ. Φέραμε ένα πολύ ωραίο καπνιστό χέλι. Και αυτό πολύ ωραίο ελληνικό προϊόν που δίνει αυτό το καπνιστό και την αλατότητα. Και ξηρό καρπό. Και ξηρό καρπού. Να βάλουμε ένα φουντουκάκι ψημένο. Πόσο φαίνεται? Εξαιρετικό. Πόσο σκόρδο να βάλω, Μαρία μου? Κοίταξε, λοιπόν, ρωτάς το λάθος άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει το σκόρδο πάρα πολύ. Ωραία, κόψε τους μίσχους. Εγώ εν τω μεταξύ θα βάλω. Με αυτή τη χατζάρα. Τη χατζάρα την Ιαπωνική. Παναγία μου. Την έκανε δώρο ένα σαμουράι. Παναγία μου, δεν μπορώ, παιδιά, να κάνω. Πρόσεχε τα δαχτυλάκια σου να φύγεις με όλα τα δαχτυλάκια που ήρθες. Δεν μπορώ. Βάζουμε πιπεράκι. Να κάνω δουλειά. Θα βάλουμε το καπνιστό μας χέλι. Αγόρανε χέλι. Νομίζω ότι την πολύ ωραία μας παρμεζάνα. Και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τις πόρτες Αχαΐας. Χαιρετισμούς στις πόρτες Αχαΐας. Όλη η Πελοπόννησος και γενικώς όλη η Ελλάδα έχει πολύ ωραίο λάδι. Αλλά εμείς παίρνουμε το συγκεκριμένο. Εγώ θα σφαχτώ σε λίγο, αλλά λοιπόν, δεν πειράζει. Πάσε μου λίγο το μαχαιράκι, γιατί είμαι και λίγο προληπτικός. Το τελικά στο πήρα. Το πήρες τελικά όμως. Άμα τσακωθούμε θα ξέρουμε. Βλέπω να στην παίρνω εγώ την εκπομπούλα. Δεν πειράζει. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Το έχει πει και ο Κώστας Μπίγαλης, τώρα που κάνουμε μια αναδρομή στη μουσική των 90's. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά, εξαιρετικά. Και το τι ωραία που το κόβεις. Υπενθυμίζω μια φορά ότι η εκπομπή προβάλλεται μετά τις 6. Δεν ξαναμιλάω. Έχεις κάνει like στην εκπομπή μας? Γιώργο, δεν έχω κάνει και θέλω να μου πεις ακριβώς πού θα κάνω like, πού θα μπω. Καλά, ένα YouTube έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, αυτό έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε λίγο. Δώσε μου οδηγίες. Μπαίνουμε λοιπόν στο YouTube, αναζητούμε το κανάλι του Ionian TV, στα playlists. Ωραία. Γιάμι, γιάμι. Μπαίνουμε, πατάμε τα καμπανάκια, τα like. Σχολιάζουμε, δίνουμε προτάσεις για τις επόμενες εκλογές. Για τις επόμενες εκλογές δίνουμε προτάσεις. Γιατί όχι. Γιατί όχι, έτσι κι αλλιώς είπαμε. Η εκπομπή είναι σοβαρή με χιούμορ. Με χιούμορ, ακριβώς. Να πάω από εκεί. Όχι, δεν είναι ανάγκη. Στάσου δίπλα εδώ. Δεν ξέρω, εγώ τα φαγητά τα σταυρώνω, τους μιλάω, κάνω διάφορα. Τέλεια. Ωραία. Θα το βάλουμε στο ένα. Και τώρα στο 2. Λοιπόν, το χτυπήσαμε. Το χτυπήσαμε αλίπητα. Η υφή είναι αυτό που θέλουμε. Εντάξει, κοίτα, εμένα μ' αρέσει να είναι και λίγο χοντρό να το καταλαβαίνουμε. Ναι, να είναι λίγο ζωντανό, να το. Μ' αρέσει αυτό δηλαδή το, αυτή η υφή, για να δούμε εδώ, να δείξουμε και στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ενδεχομένως να θέλουμε λίγο λαδάκι παραπάνω. Τι να σου πω, για τα δικά μου γούστα όχι, αλλά. Ούτε, εσύ για, είσαι για, ο... ούτε για τα δικά μου γούστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή δεν είναι δημοκρατική. Ωραία. Περίμενα ότι θα μου δώσει εμένα να δοκιμάσω, αλλά τέλος πάντων. Άντε, κομμάτια να γίνει. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό, πάρε και εσύ να δοκιμάζει. Ναι, για αυτή την τελειότητα. Την έχεις μπροστά σου, αγάπη μου, την τελειότητα. Πάρα πολύ ωραίο. Τούρμπο. Τούρμπο φοβερό. Είναι ό,τι πρέπει για να συνοδεύσεις περί τις 20 μπύρες μετά. Μαρία μου. Γιώργο μου. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το πιάτο μας. Πρώτα θα φτιάξουμε το γιαούρτι, βέβαια. Ναι, γιατί ξέρω, και να βάλουμε και μουσική. Το γιαούρτι, ναι. Τώρα θα ακούσουμε από Patty Drew το Fever. Στο αφιερώνω. Oh. Δεν θα κάνουμε πολλά για το γιαούρτι. Ωραία. Δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για το γιαούρτι. Θα το ανακατέψουμε έτσι για να σπάσει, για να γίνει λίγο πιο κρεμόδες, υφή του. Ναι. Η υφή του πιο κρεμόδης. Εσύ. Κρατάω. Ναι. Θα στύψουμε το λεμονάκι.
ανάποδα για να μας φύγει κάποιο κουκούτσι μέσα. Μας αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Έπασε βγει κουκούτσι τελικά. Τελικά μας έρθει. Δεν πειράζει, γι' αυτό έχουμε τώρα. Λοιπόν. Ωραία. Στύψουμε και άλλο λεμονάκι. Αχα, λαδάκι θα βάλουμε. Λαδάκι... Όχι, και άλλο κουκουτσάκι. Ου, δύο κουκουτσάκια. Τρία κουκουτσάκια. Γι' αυτό έχουμε το τέτοιο. Είμαστε... Γι' αυτό είμαστε... Σήκωσε το. Το σήκωσα. Τέλεια. Δώστε μου. Εκεί. Καταπληκτικά. Uh-huh. Λίγο λαδάκι, να κόψουμε να γίνει η φύτη του λίγο πιο... Πάμε. Θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, δηλαδή σε αυτό το, για να δροσίσουμε. Μπορούμε να βάλουμε lime, μπορούμε να βάλουμε... ενδεχομένως να κατέψουμε μια μαρμελάδα. Ωραία, θα πήγαινε στα κεφτελάκια. Αλλά έχουμε φτιάξει το πέστο μας το τέλειο. Λοιπόν, το σκορδάτο. Τώρα ήρθε η ώρα. Έλα, Φάνη. Ήρθε η ώρα. Αχα. Ο Φάνης μας εδώ. Ο Φάνης μας, ναι. Μας έφερε ένα φοβερό πιάτο. Και ήρθε η ώρα. Του κεφτεδακίου. Του κεφτεδακίου. Λοιπόν, δυστυχώς δεν καταφέραμε να φτιάξουμε πατάτες εδώ. Γιατί είχαμε ένα θεματάκι. Όμως θα φλεξάρουμε τις δικές μας πατάτες εδώ στον μπάρα, οι οποίες είναι, είναι σπαστές, έχουν περάσει περί τις 2 ώρες φούρνο σε ένα κρεβάτι αλατιού, ώστε να φύγουν τα υγρά και μετά τις τηγανίζουμε πολύ δυνατά, στους 180 βαθμούς. Τέλεια. Θα δώσουμε περαιτέρω οδηγίες για τις πατάτες και από το κανάλι μας στο YouTube. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, κοίτα τι θα κάνουμε τώρα. Το να στείλουμε ένα πιάτο είναι το 50% του φαγητού. Εγώ λέω να το στήσουμε όπως θα στείλαμε ένα πιάτο εάν είχαμε κάποιο καλεσμένο. Ναι, ναι. Να τον εντυπωσιάσουμε με την... Δηλαδή είναι υπονοούμενο το κεφτεδάκι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι η εκπομπή προβάλλεται στις 6. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Τέλειο. Ναι. Εντυπωσιακό. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Κεφτεδάκι. Κεφτεδάκι. Θα πάρουμε τα κεφτεδάκια μας. Θα τα ναι. Πρέπει... Θα τα βάλουμε παραπλεύρος. Εδώ. Εδώ. Ενδεχομένως μας παίρνει να κάνουμε και το εξής. Κεφτεδάκι γκουρμέ. Ναι. Για να βουτάμε πιο άνετα. Ναι. Α, τα βάζουμε έτσι, ακανόνιστα. Ναι, τα βάζουμε ακανόνιστα. Ωραία. Πόσα είναι αυτά, 2, 4, 6. Μονά ή ζυγά. Εγώ ζυγά. Ζυγά. Ναι. 6 είναι. Θα τα κάνουμε 8. Εντάξει. Τέλεια. 8. 8. Αυτή είναι μερίδα. Λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα του πέστο. 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 Λοιπόν, πάμε. Για πες μου τώρα πρώτα, δεν είναι φοβερό το άρωμα, από το σκόρδο. Εκπληκτικό. Λοιπόν. Πού θα το βάλουμε το πέστο? Λοιπόν, το πέστο μπορεί να πει εδώ, παραπλεύρος. Λερώσαμε το πιατάκι μας. Να ανακατευτεί και λίγο για να το... Δεν πειράζει, να το καθαρίσουμε το πιατάκι μας. Να ανακατευτεί και λίγο με την... Το γιαούρτι, ναι. Με το γιαούρτι. Τέλεια. Γιατί έχεις κάνει μπόμπα. Μπόμπα. Εγώ το είπα, μ' αρέσει το σκόρδο. Πριν σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, Μαρία? Ένα δοκιμάσουμε. Ένα δοκιμάσουμε, γιατί τόσο σκόπος, τόσο πλάσιμο, τέτοιος υδρότας, τέτοια φαιά ουσία, τόσο, όπως το λένε, τόσο καταναλώσεις ενέργειας. Ωραία. Μην πεις άλλα, να δοκιμάσουμε. Ωραία. Νομίζω, Έλα να σε κεράσω ένα μαχαιροπύρνο. Βέβαια, τι ωραία. Λοιπόν. Άρα. Έτσι. Γιατί αυτά τα κεφτεδάκια είναι, τα στήσαμε έτσι, δεν είναι τα ταπεράτα. Ναι. Τα περάτα θέλουν χέρι. Αυτά είναι τα λίγο πιο... Κοίτα και στο τάπερ, τα στείνεις έτσι και μέχρι να φτάσει έχουν ανακατευτεί αυτά και έχει γίνει τέλειο. Λοιπόν, θα πάρουμε, εν τω μεταξύ βάλαμε και δύο φιλαράκια γιος μου. Όχι, να το φιλαράκι, δεν το φιλαράκι. Λοιπόν, μου αρέσει που κόβεις μισή μπουκιά, εγώ το τρώω
Κάτσε να πάρω και την άλλη μισή. Μίλα εσύ. Γιατί είναι πάρα τέλειο. Μπράβο, Γιώργο μου. Αγκαλιά με μια ωραία πατάτα. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ, στο γιάμι γιάμι μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Γιάμι και χαρά. Χαρά μου. Θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα, γιατί εντάξει, το χρωστάω κιόλας, γιατί εσύ μου δώσεις την ιδέα, εγώ στην έκλεψα την ιδέα. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε αυτά τα πανούργια, τα σχέδια όχι, που είχα. Χαρά μου, εγώ μεγάλη μου χαρά. Πρέπει να είσαι παραπλεύρος του στουντίου. Οπότε μπορούμε να σε καλούμε πολύ γρήγορα. Μαρία, έλα. Σε ευχαριστούμε. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα στο επόμενο Γιάμι Γιάμι. Μέχρι τότε, καλό καρναβάλι. Κεφτεδάκια Κυριακής. Υλικά για κεφτεδάκια. 500 γραμμάρια μοσχαρίσιος κιμάς. 100 γραμμάρια κρεμμύδι ξερό. 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη. Ένα μάτσο δυόσμο. Ένα κλονάρι θυμάρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάστα μαύρο σκόρδο, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη γέμιση, 100 γραμμάρια μοτσαρέλα. Υλικά για τη σάλτσα λιαστής ντομάτας. 100 γραμμάρια λιαστή ντομάτα, μία σκελίδα σκόρδο, 20 γραμμάρια φρέσκο βασιλικό, 40 γραμμάρια παρμεζάνα, 20 γραμμάρια καπνιστό χέλι, 10 ml λεμόνι, 50 ml ελαιόλαδο. Υλικά για τη σάλτσα γιαουρτιού. 100 γραμμάρια γιαούρτι, λεμόνι, πιπέρι και ελαιόλαδο.